Επεκτείνεται δειλά-δειλά η τουριστική περίοδος στην Κύπρο, αφού πλήρη μέχρι και τον Οκτώβριο θα είναι σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία. 650 ευρώ αφήνει στην Κύπρο κάθε τουρίστας. Μειωμένη κατά κεφαλήν δαπάνη φέτος, αλλά ήδη καταγράφεται σημαντική αύξηση στα έσοδα λόγω των αριθμών ρεκόρ στις τουριστικές αφίξεις. Το ρεπορτάζ είναι της Ευγενίας Σέργη. Μπορεί ημερολογιακά να διανύουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, όμως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, δεν έχουν την ίδια άποψη οι χιλιάδες τουρίστες που φτάνουν στο νησί μας. Πολλά από τα ξενοδοχεία, σύμφωνα με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων, θα συνεχίσουν να είναι πλήρες μέχρι και τον Οκτώβριο, κάτι που σημαίνει πως η τουριστική περίοδος άρχισε δειλά-δειλά να επεκτείνεται. Οι αφίξεις τουριστών στο νησί συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό και ο στόχος που τέθηκε να ξεπερασούν τα 3 εκατομμύρια, όπως όλα δείχνουν, θα επιτευχθεί. Η αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην Κύπρο λόγω πολλών συγκυριών θα πρέπει να αξιοποιηθεί από όλους, ακόμη και από τις τοπικές αρχές, για να καταστεί η Κύπρος σημαντικός ασφαλής τουριστικός προορισμός και να πείσουμε πως η επιλογή της Κύπρου για διακοπές δεν είναι μόνο για μια φορά, ανέφερε στον Αντένα ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕΣ Ζαχαρίας Ιωαννίδης. Όπως η καθαριότητα, όπως ο επαρκής φωτισμός κατά τις νυχτερινές ώρες, που ακριβώς να κάνει τους τουρίστες, μια και είναι έξω από τη δική τους χώρα, σε έναν τουριστικό προορισμό όπως η Κύπρος, να νιώθουν την ασφάλεια και σιγουριά που είναι τόσο σημαντική. Η αύξηση ρεκόρ των τουριστών στο νησί φέτος φέρνει και αυξημένα έσοδα, παρά το γεγονός ότι το κατακεφαλήν εισόδημα ανά τουρίστα στο νησί μας για το κράτος μειώθηκε σε σχέση με πέρσι κατά 100 ευρώ. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει μειωθεί κατά πολύ το ποσό που διαθέτουν οι τουρίστες για να ξοδέψουν στις διακοπές τους, κυρίως οι Ρώσοι. Πέρσι ήταν περίπου γύρω στα 750 ευρώ που άφηνε ο κάθε τουρίστας. Το σύνολο της κατακεφαλής δαπάνης των τουριστών από όλες τις εθνικότητες είναι περίπου στα 670 ευρώ φέτος. Ενώ μέχρι και πριν 3 χρόνια ο Ρώσος τουρίστας είχε περίπου δαπάνες στην Κύπρο περίπου 50% περισσότερες από τον μέσο όρο, δηλαδή σχεδόν 1.000 ευρώ. Όπως ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης, τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό φέτος αναμένεται να ξεπεράσουν το ρεκόρ των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ του 2001, που χαρακτηρίστηκε χρόνια ρεκόρ για τα έσοδα αλλά και για τις αφίξεις.